στον κύριο Δημήτρη Κουγκούρη. Η Ομόνια σήμερα που δέχτηκε μια σκληρή ήττα, είναι αλήθεια. Με μεγάλη διαφορά, με 31 πόντους διαφορά. Η Ομόνια η οποία είχε τα καλά της στα διαστήματα, όμως στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι το τελικό σκορ. Coach, τι πήγε λάθος? Και η Ομόνια εκεί που έδειξε στην τρίτη περίοδο να επιστρέφει, τελικά ιτηθήκατε με 31 πόντους. Είναι ολοφάνερο. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Εκεί που ξεκινήσαμε δεύτερο ημίχρονο και πήγαμε στους 2, στους 3, στους 4. Νομίζω γύρω στους 6-7 πόντους εκεί δεχτήκαμε δεύτερη τεχνική, με αποβάλανε, μετά μου ξανά μπω μέσα. Εξογωνιστικά βέβαια είναι αυτά. Χάσαμε εκεί όμως αυτό το κομμάτι, ήταν πολύ κρίσιμο. Γιατί από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε ο κατήφορος για μας, ανεπίτρεπτος βέβαια. Προσπάθησαμε να αντιδράσουμε, αλλά όταν παίζει μια ομάδα τόσο ποιοτική, με τέτοιο ρόστερ, με τελείως διαφορετικό μπάτζ από εμάς, είναι πολύ δύσκολο να αφήσει ένα παιχνίδι εκτός έδρας να πάει στο 15-20 και να προσπαθεί να το γυρίσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα ψάξει να διορθώσει στην επόμενη προπόνηση? Κοίταξε, δεν αλλάζει κάτι. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή με τις 5 ομάδες, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Κεραυνό, Απόλλωνα και Παραλίνη. Είναι οι 5 ομάδες που θα παλέψουν για την είσοδο στην τετράδα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και οι δύο νίκες που έχουμε κάνει με ΑΕΚ και Απόλλωνα ήταν τεράστιες νίκες. Έτσι, δεν μας έριξε στάχτη στα μάτια ότι αλλάζουν οι στόχοι κτλ. Γιατί με ρωτήσαν κιόλας. Η ομάδα μας είναι πολύ νεανική, πολύ φρέσκια. Οπότε ο στόχος δεν αλλάζει. Προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βελτιωνόμαστε και ατομικά και ομαδικά. Να βοηθάμε τα παιδιά, να βοηθάνε τα παιδιά την ομάδα και να παλεύουν σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί αυτό είναι το μείον που, επειδή με ρώτησες σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια, κάποια στιγμή το αφήσαμε λίγο το παιχνίδι. Ενώ δεν πρέπει να έχουμε αυτό το mindset, αυτό το σκεπτικό. Πρέπει να είμαστε εκεί να παλεύουμε και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Ναι. Η ομάδα σας, πράγματι, δύο νίκες σε 5 αγώνες απέναντι στις κορυφαίες 5 ομάδες μέχρι στιγμής που έχουμε δει. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο σημερινό παιχνίδι που στο τέλος της ημέρας το είπαμε και στη μετάδοση ότι η διαφορά δεν αντικατοπτρίζει αυτό που έβγαλε η Ομόνια σε κάποια διαστήματα. Να σας ρωτήσω για το ακριβώς αντίθετο. Τι είναι το θετικό που είδατε σήμερα από την ομάδα σας? Κάποιο θετικό κομμάτι που ίσως θα κρατήσετε? Το θετικό είναι ότι για 25 λεπτά εκτός έδρας με μια ομάδα, ξαναλέω, που για μένα το πιο πιθανό είναι να φτάσει μέχρι τον τελικό. Με το ρόστερ που έχει, έχει το πιο πλήρες ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, άσχετα που είχαν τρεις σίτες, γιατί ήταν τελείως πλασματικό, έτσι, δεν είχαν ξένους, παίχτες, είχαν προβλήματα κτλ. Αλλά κρατάμε το ότι 25 λεπτά μέσα σε μια δύσκολη έδρα ήμασταν εκεί, ήμασταν παρόν, ήμασταν στο παιχνίδι, το διεκδικούσαμε στα ίσα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά. Mm. Αυτό είναι που κάναμε και στα προηγούμενα μας που κερδίσαμε. Το κάναμε για 40 λεπτά. Σήμερα δυστυχώς χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και δεν επιτρέπεται να χάσει τη συγκέντρωσή σου σε τέτοια παιχνίδια, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει το μάτς. Δεν έχεις την εμπειρία τη μεγάλη ώστε να μπορείς να το γυρίσεις. Yeah. Και εκεί νομίζω θα επικεντρωθούμε, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Coach, προβλέψατε ότι από θα πάει στους τελικούς. Η Ομόνια πού προβλέπετε ότι θα πάει φέτος? Η Ομόνια το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Από πέρσι που έχω αναλάβει την ομάδα, κάνουμε υπερβάσεις και προσπαθούμε η Ομόνια να είναι μαχητική, να είναι ανταγωνιστική. Πέρσι κάναμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομόνιας τελευταία 10 χρόνια 9 νίκες. Ναι. Φέτος κερδίσαμε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια την ΑΕΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, προσπαθούμε να βελτιώνονται ατομικά, να βελτιώνονται ομαδικά και όπου μας βγάλει μέχρι το τέλος, γιατί η Ομόνια πρέπει να είναι εκεί, να είναι μαχητική και να παίρνει και νίκες που τις χρειάζεται και ο σύλλογος. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, coach. Να είσαι καλά.